Εφόδου στα σπίτια των αναισθησιολόγων που ασθένησαν από COVID, διέταξε η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ, προκαλώντας για μία ακόμη φορά την οργισμένη αντίδραση του Σωματείου Εργαζομένων, το οποίο κάνει λόγο για αυταρχισμό και τρομοκρατία. Εύκολα, δυστυχώς, ξεφεύγει και καταφεύγει σε μεθόδους τρομοκρατίας και σε μεθόδους ελέγχου που για μας δεν είναι αποδεκτές. Όπως καταγγέλει με ανακοίνωσή του, το Σωματείο με εντολή της Διοίκησης Γιατρός Εργασίας πήγε στα σπίτια των αναισθησιολόγων που νοσούσαν και είχαν δηλώσει θετικό τεστ στην πλατφόρμα, υποβάλλοντάς τους εκ νέου σε τεστ για την ανίχνευση του ιού. Το να στείλει γιατρό σε σπίτι εργαζομένων προφανώς τυπικά την έχει η διοίκηση, αλλά θεωρούμε ότι ήταν μια επίδειξη αυταρχισμού, μια επίδειξη απαξίωσης του ρόλου των μαχόμενων υγειονομικών που όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Η αδικαιολόγητη ενέργεια εκ μέρους της διοίκησης, δηλαδή το να ελέγξει συναδέλφους που είχαν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις εάν είναι στο σπίτι τους με ασθένεια, αυτό δεν το έχουμε, να σου πω την αλήθεια, ξανασυναντήσει. Οι αντιδράσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου για μία ακόμη φορά θυελώδεις απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές, οι οποίες, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποί τους, προσβάλλουν βάναυσα το υγειονομικό προσωπικό που μάχεται σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας με υπερβάλλοντα ζήλο. Εμείς απαντάμε ότι δεν τρομοκρατούμαστε, δεν εκφοβιζόμαστε και ταυτόχρονα δεν δεχόμαστε να απαξιωθεί από κανέναν και για κανένα λόγο ο ρόλος μας. Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου, η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ αρνήθηκε ακόμη να συνυπογράψει τις αναρωτικές άδειες των γιατρών, χρεώνοντάς τους ημέρες άδειες από εκείνες που δεν έχουν λάβει τα χρόνια της πανδημίας, κάνοντας λόγο για καθεστώς αυθαιρεσίας και τρομοκράτησης του προσωπικού. Το θεωρούμε φυσικά παράδεκτο. Καλούμε τη διοίκηση προφανώς να μην επαναληφθεί και την καλούμε, όπως είπα και πριν, να ψάξει αλλού τις λύσεις στα προβλήματα και όχι το να τρομοκρατεί και να ελέγχει εργαζόμενους που, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εμείς τουλάχιστον που δουλεύουμε το ξέρουμε, ότι δίνουν όλο τους τον εαυτό στην καθημερινότητα και στη βοήθεια των ασθενών μας.